ξεχώρισες. Παιδιά, δεν θέλω πολλές μετακινήσεις γιατί είσαι πολύ καλώδιος. Για δες τώρα, καλά, τώρα, καλά, αυτό. Πάμε. Ένα. Βασίλη, ποιος είναι ο Ιθήνας. Καλό. Ο Ιθήνας σου λέει κάτι. Πάμε, ο Ιθήνας. Σε τώρα που θα πούμε. Τώρα μπαίνω. Τώρα έχω στην καλώδια, λες και τη σύνδευση. Αλλά κάνε. Άντε κάνε, πραγματικά, μαλάκα καταπληκτικό. Ποτιστικά. Ποτιστικά, μαλάκα. Μαρίνος, ο άνθρωπος νερό. Αναψυκτικός. Ο νερουλάς της παρέας. Γιούρα τον χρόνο δηλαδή. Τι. Ναι. Και όλοι οι διακοί αγώνες. Τον χρόνο βέβαια προσθέτουν οι μάλλες. Κρατάμε μικρό καλάθι για αυτά, έτσι. Νομίζω το... Και βουντιάκι είναι πάνω. Ναι. Σου το έχουμε, είναι διαφήμιση. Μα δεν έχει ήχο. Το μεταξύ μου φούρναρες είναι αποκαλωμένο στην κάμερα, 5 λεπτά πρωτού. Μα σου λέω καταλαβαίνεις προηγουμένως. Ήταν έτσι, νόμιζα ότι ήταν καθρέφτης. Δεν καθρέφτης. Δηλαδή αυτοκαθρέφτης είσαι. Σταματήστε να ασχολείστε με τους μετριάστε. Εγώ μιλάω τώρα, σταμάτα λίγο, να κάνουμε λίγο δουλειά εδώ πέρα. Μη παράς μαλλιά μου σε κάτσο χέρι. Θα μιλώσεις εδώ πίσω, θα πεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είσαι σκουρικά, έτσι, επιστρέψαμε. Δικαίωση πάλι δικιά μας με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Γιο καρέκλες. Καρέκλες, μην αφήσω αυτό. Πίσω από το ρεπορτάζ. Πραγματικά. Καφέντη. Κουρτούρα. Άποψη, άποψη, αγγελόπιτος. Αγγελόπιτος. Σήμερα είμαστε σαν φυλάκιο στο νεύρο. Διαλυμένο, ας πούμε, και δεν είναι τίποτα. Δεν μας είναι πραγματικά διαλυμένο. Σε πριν το περιβάλλον εδώ, καλώδια αυτά εδώ πέρα τα καλώδια τα βλέπεις έτσι. Θα σου πω. Σαν γεννήτριε είναι εδώ. Τώρα θέλω να μιλήσει άλλο. Όχι, θα μιλήσω εγώ. Ναι, θα μιλήσω. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι. Κανονικά να πειθαρχήσει το κοινό. Όχι. Τι λέει ο Ηρακλήδη, τελειωμένη ιστορία με την τρίβια. Κλάσμα τώρα αυτό. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, το έχει πει και ο υπουργό Μακεδονία Τράκη. Μαθαίνω εγώ ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Τη μια φορά δεν είχαν τα λεφτά και την άλλη φορά, χθες δηλαδή και σήμερα, βρήκαν τα λεφτά, αλλά θέλουν τον Εραστέχνη να μου και τον πάρουν εδώ. Γιατί ο Εραστέχνης τους είναι διαλυμένος, θέλουν να πάρουν και τον Ευγενή, θέλουν να πάρουν όλη την Τρίτη. Προχθές, σας είπα την Παρασκευή το πρωί, Πέμπτη βράδυ, ότι έχουν μια εναλλακτική λύση, την Άνω Καμήλα σε ρόλο. Θα πάρουν δηλαδή το άφημο Ηρακλής, την Άνω Καμήλα. Και αντί για σήμα το Δημήβιο, θα έχει σήμα την Καμπούλα. Βέβαια είναι Αιγυπτιακή η. Πώς λένε, αν είναι Αιγυπτιακή η. Άμα έρθουν εδώ, άμα έρθουν εδώ, ή όπως κάνουν που ήρθανε, μίλεσε Μάριο, πες τα παιδιά δική μου και τα παιδιά. Παοξίδες να πάτε. Άιτε πάλι. Αυτά είναι σκαφέ. Γιατί άμα τους βλέπετε εσείς, έχετε μια άλλα θέμα, παοξίδες με ρεκλήσει εγώ. Γιατί έχεις τον Μάριο, τον Μάριο και τον Ηρακλή, τους έχεις καλά λέει ο κόσμος. Εύκολο στόχο. Ενώ τον Πάο που κάνουμε καλή κριτική. Τον Πάο το πιθάνω. Τελευταία. Στον αέρα μου την πία. Τέλος πάντων. Με την κουσκούση όμως ήξερα. Πάει, πάει, πάει.
Όχι, αυτό θέλω να το πω τώρα. Αυτό. Αυτή το δείτε την κοπέλα του Πέλα. Κάτσε, θα σε αφήσει ακόμα και θα σου ρίξει κατάρα. Αυτό την αφήσει. Άμα σου ρίξει κατάρα ακόμα να την αφήνει, κάει. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι η κοπέλα που δεν ξέρω. Εγώ την είδα. Ναι, και μετά από λίγο μετά μπορεί να μην τα χαμηλά. Λέγε, λέγε, ήταν μούτρα τώρα αυτό τώρα γιατί δεν μπαίνει ο Πέλα μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω μούτρα αν ήταν. Εγώ την είδα στο Instagram. Μόλις τράφηξε με τον Πέλα και μετά πώ ήταν. Γιατί βόθηκε στο Instagram. Πώ δεν ξέρω πώ και τώρα. Πώ θα βρει, πώ θα το βρει, πώ θα το βρει. Στο Instagram να μπει εσύ, για ποιο λόγο. Τώρα θε να πω για σένα. Φράζε, για σένα. Τι για σένα, εγώ χώθηκα σε νερού μου κόμμα. Εγώ πιάσω το κινητό σου εδώ και αυτό πατούσε εδώ. Και τι έγινε. Τι έγινε. Εσύ παίρνει τέτοιο πατούσε. Έτσι στο Δημήτρη, πώ ήταν πριν η κοπέλα και πώ ήταν μετά. Χίλια πολύ πιο μικρά, κόλο πολύ πιο μικρό. Όλα όλα τούρνωσαν. Μετά, μετά. Ναι, όλα φυσιά βάλαμε, κόλους βάλαμε, χίλια βάλαμε. Κουτσομπόλησε. Να πω, κουτσομπόλησε. Τι λέει την κουπέλα. Έχετε ψεύτικα χίλια, ψεύτικα μαλλιά. Ψεύτικους κόλους, ψεύτικα βυζιά. Σταμάτα, μην το κόβετε ρε πούστη, θα πω το ατάκι. Έχετε ψεύτικα χίλια, ψεύτικα βυζιά, ψεύτικα νύχια, ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικες πλεφαρίδες και ψάχνετε όμως τον αληθινό άντρα. Ωραία, ωραία, έχω. Θέλει να παίξει
δεύτερο ομάδα. Ναι. Και του βάζει ενώ χάνει ήδη 2-0. Δηλαδή, ενώ όταν πάει να πάρει τον πρώτο ρόλο. Ουσιαστικά είναι χαμένο το παιδί, γιατί αυτοί οι παίχτες είναι φτιαγμένοι για ταχύτητα. Για ταχύτητα. Για και βγουν, ναι. Δεν μπορεί να πάρει την κατοχή να κάνει οργανωμένη στην θέση. Πιστεύεις ότι το ίδιο λάθος θα κάνει με τον Ολυμπιακό. Το έκανε στο Καραϊσκάκη. Έδωσε την... Κακό κοουτσάκι. Το έκανε στο Καραϊσκάκη. Πήρε την κατοχή από τον Ολυμπιακό και εκείνη το χρονικό διάστημα δεν βλεπόταν το παιχνίδι. Ναι. Το λέγαμε live εκείνη την ώρα. Ναι. Και άμα δεν ήταν και το φάουλ, μπορεί και να μην έβαζε την κόρη. Σωστό. Η Τσέλσι στο 3-4-3. Δεν έκανε καμία. Όλο το παιχνίδι είχε ελάχιστες φάσεις. Σχεδόν, δηλαδή η πρώτη φάση του παιχνιδιού έγινε στο 39 από τον Ζηρού. Και έγιναν δύο μαζεμένα. Ένα το φάουλ που κέρδισε και το εκτέλεσε κατευθείαν ο Μάουντ. Και ένα γκολ που έβαλε ο Ζηρού. Μην το περιγράψει. Μην το περιγράψει. Ανάλυση κάνει. Η ανάγκη δεν θέλω. Στε Γρηγόρη, ναι. Ένα θέμα να δυστυχώς δεν έχουμε μηνύματα. Δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε μηνύματα. Θα το βάλω στο εγώ με φάβριο. Α, ούτε μηνύματα έχει. Ποιος βγήκε MVP τη σεζόν από τους συναδέλφους του στην Αγγλία. Παίχτης. Ναι. Ποιος βγήκε, δεν μπορεί. Ο Τζόνα Χέντερσον. Δεν το γνωρίζει. Ο Τζόνα Χέντερσον. Λοιπόν, ερώτηση. Δεν θα πάω πιο παλιά γιατί θα μας πιάσει κατάθλιψη. Θα κλαίνουν όλοι μαζί. Με Billy Bond, Trevor Brooking, Brian Robson. Τα τελευταία 20 χρόνια, αν πάνε πιο παλιά, θα μας πιάσει κατάθλιψη. Και η Douglas και η Vikingan θα κλαίνουν όλοι μαζί. Τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιοι έχουν βγει MVP. Για να καταλάβετε, ποιοι πήραν αυτά το πρωτάθλημα. Α, εκεί θα το. Δεν είναι τόσο χάλια ο Χέντερσον. Α, εκεί θα το καταλήξω. Είπε ο Φούρναρης. Αν ακούει ο Χέντερσον. Να μιλήσει για φαμουρόπιτα. Περίμενε. Άρα που η οφροχέ. Εσύ πώ κάνει κριτική. Ναι. Εσύ πώ κάνει κριτική. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον είπε, τον είδα να τρέσει και κατάλαβα ότι δεν κάνει αποδόσεις. Άντε καληνύχτα, αγόρι μου. Άντε καληνύχτα. Τον είδε ο Σερ Άλεξ Φέργκισον και είπε, μόνο που τον είδα να τρέσει, είπα δεν κάνει για μπάλα. Επειδή τρέχει, πηγαίνει. Επειδή πηγαίνει σαν σικαμένο. Και σπρίτερ στο στιγμό δεν έχω. Αγόρι μου, άγορε το ζουμί. Ποιος βγήκε MVP τη σεζόν, ο Σέντερσον! Πάρ' το μαθή για ρεφή και τηλέφωνο, να πάει τώρα στη Λίβερπουλ. Ποιος είναι ο μάνατζερ του, να πάει για Φράγκο Άρης. Ποιο να πάει. Πάρ' το μαθή, να πάει για Φινάγκος τώρα, ποιος είναι. Ο λάθος ξέρεις ποιος ήταν, επειδή τον Μάρις μοιάζανε τον Τζέραρτ. Αυτό ήταν το λάθος και το δώσαν έτσι, τον Μάρις μοιάζανε τον Τζέραρτ, ότι είναι ο νέος ηγέτης και αυτό. Να κάνετε λίγο να συζητήσετε γιατί. Μην θα συγχυστείς και θα σε λεγάσεις. Γιατί άρχισε να σε αφρόντιστο να φτάσεις. Εννοείς. Συνεχίζει το πάρκο. Τι έκανε η Λίβερπουλ. Έγινες Λίβερπουλ λόγω ασλαμάνων τους αφρόντιστος. Δεν πιστεύω ούτε πιστεύω. Κάτσε και πιστεύω να βλέπω τώρα. Ζήτω εσύ ρε φίλε. Και για μια προπαιδίδη του Newcastle. Ναι. Δεν αξίζει περισσότερο να το πω. Ας την κρίση και τώρα τι είναι. Η Chelsea τι έκανε. Για η Chelsea είπαμε κέρδισε. Ωραία. Νίκη στο κοινό. Σύντη τι έκανε. Σύντη κέρδισε 4-5 την Norwich. Άρα το χρόνο Βασίλη Champions δεν γίνει από Αγγλία. Λίβερπουλ, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Και θα δούμε τι θα γίνει με τη Woods. Ναι, αν πάει. Με το τελικό κυπέλλον θα γίνει και θα μάθει. Άμα το πάρει. Αν το πάρει, πάει σαν του Λίγκ. Έχει κίνητρο μεγάλο. Ποιο είναι το κίνητρο. Ναι, αν το πάρει. Πάρει το κίνητρο μεγάλο. Αν δεν τα πάρει με τη Γουότφορντ. Η Γουότφορντ πώς έπεσε. Έχει αποφάσει. Πώς έπεσε. Έδιωξε τον προπονητή τη. Ο οποίο την πήρε αρχέ Ιανουαρίου τελευταία. Πολύ καλά την πήγε. Και την πήγε πάνω από την πήρε τελευταία και την πήγε πάνω από τη ζωή του υποβασμού μέχρι να φύγει. Μέχρι να φύγει τα πάνω από τη ζωή του υποβασμού. Έπαιξε ρόλο η Arsenal. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή. Καταρχήν με χάρη αντιπαλότητα άσχημα κόσμο. Ναι. Τα γήπεδά του είναι δίπλα-δίπλα. Ναι. Και είναι και τοπικό το τέρμι όταν παίζουν εκεί πέρα. Γιατί τον έδιωξε. Λόγω αλλαγή φιλοσοφία. Αυτό βγήκε προ τα έξω. Πάει. Ήταν υποκονιστή ο ένα άλλο ο Σουμάνι. Το θέμα όμω είναι άλλο. Ότι εκτό από την αλλαγή φιλοσοφία και του προπονητή, είναι και λόγω προγράμματο. Γιατί τι δύο τελευταίε αγωνιστικέ έπαιζε με εσύ και με άσχημα. Ναι. Και οι άλλοι είχαν πιο γαμπτό πρόγραμμα. Δεν είναι καθαρά μόνο του προπονητή. Απλώς αυτό που θέλω να πω για την Watford είναι ότι δεν μπορείς να. Αυτός ο προπονητής καταρχήν
σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ, έχει αλλάξει όλη τη φιλοσοφία. Έχει σπάσει το αίτητο τη Λίβερπουλ, ήταν αυτό που την κέρδισε πρώτο. Μέχρι τότε η Λίβερπουλ δεν έχανε. Το ίδιο το και ξαφνικά τον διώχνει. Μαλάκι. Να πούμε για, τη, για λίγο για το Champions League που έρχεται. Λοιπόν, ένα πράγμα για τη Real. Η Real κάθεται πίσω και κερδίζει μισό μηδέν στις τελευταίες αγωνιστικές στην Ισπανία. Βάλει 4-5. Δηλαδή, καθαρό εξάρτητο τον Κασεμίρο. Δηλαδή, τώρα, θα πάει να ανατρέψει στη σύνδεση. Αυτό δεν είπα. Δηλαδή, τώρα η Real θα πάει σε πρωταγωνιστικό ρόλο αναγκαστικά για να ανατρέψει στην Αγγλία. 2-3 είναι το πρώτο. Ναι. 1-3. Πρέπει να για τουρισμό καλύτερα να πρέπει, πρέπει να αφαιρέσει ένα χαφ από την αρχή κιόλας. Πρέπει να πάρει πρώτο ρόλο. Καλό φας ρε να πάρει πρώτο ρόλο. Να βάλει το ζητά. Να δούμε το ζητά φέτος στην αλλαγή φιλοσοφίας. Να ανοιχτεί κιόλας εκεί μέσα στη Σίτη, να την κάνει κόσκυλο η Σίτη. Τι λέει. Ναι, θέλει τρία κόλ. Να την κάνει κόσκυλο. Τρία κόλ θέλει. Αν βγει να παίχτε να την βρικά, να την κάνει Σίτη στην κόντρα κόσκυλο θα την κάνει. Ωραία, ωραία. Ένα δύο το μάτσι, ένα δύο ήταν. Δηλαδή η Ρεάλ είναι τρία. Και πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε τον Αζάρ. Δεν το είδαμε στο πρωτάθλημα, αλλά το δούμε τουλάχιστον στο Σαμπιουστή. Ο οποίο φυλάχθηκε τι τελευταίε δύο αγωνιστικέ έμεινε εκτό αποστολή. Για την Μπαρσελόνα να πούμε ότι πραγματικά ελληνικό σωματείο. Προπονητέ παγώνονται από του παίχτε. Παίχτε δεν θέλουν να φύγουν. Αυτοπροτάθλητοι προπονητέ. Ο Μέση την καριχέ στην Μπαρσελόνα. Πού θα πάει το χρόνο ο Μέση, πόσο χρόνο είναι. Ακούστηκε για την Ίντερ. Αυτοπροτείνονται, ναι, συγγνώμη. Φεύγει. Και ξέρει γιατί φεύγει. Όχι, ξέρει γιατί φεύγει. Φεύγει γιατί βλέπει αυτό που είδε ο Δερμιτζάκη και δεν πήγε στην Καβάλα να μείνει και πήγε στη Μέρια. Δεν βλέπει προοπτική. Δύο λόγια για τον Δερμιτζάκη. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμέ. Δύο λόγια για τον Δερμιτζάκη. Ναι, γιατί Καβάλα είναι πολύ μεγάλη ιστορία τελευταία δύο χρόνια.